Σως εκπέμπει το Υπουργείο Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού με αφορμή την εικόνα στην Λεμεσό. Μάλιστα, ο αρμόδιος υπουργός αφήνει ανοιχτό μετά από πολύ καιρό το ενδεχόμενο επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό παρά τις χαλαρώσεις των απαγορεύσεων να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση τα μέτρα ατομικής προφύλαξης από όλους τους πολίτες. Κυρίως όταν επισκέπτονται χώρους όπου συνοστίζεται μεγάλος αριθμός προσώπων, χώροι εστίασης, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και ούτω καθεξής. Και το μέτρο κοινωνικής αποστασιοποίησης δεν μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί. Αλυσίδα εστιατορίων που δραστηριοποιείται στην Μαρίνα Λεμεσού ανακοίνωσε ότι 5 εργαζόμενοι της προσβλήθηκαν από τον ιό. Τα άτομα που διαγνώστηκαν θετικά βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό και ανήκουν στα συμπτωματικά κρούσματα. Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή, ακολουθώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, έχει προβεί σε 2 διαδοχικές απολυμάνσεις του εστιατορίου από αδειοδοτημένη εταιρεία και το εστιατόριο έχει επανδρωθεί με προσωπικό το οποίο έχει εξεταστεί και επιβεβαιωθεί αρνητικό στην νόσο COVID-19. Δεύτερη περίπτωση από αλυσίδα καφέ επίσης στην Λεμεσό με δική της ανακοίνωση έκανε γνωστό ότι εργαζόμενος βρέθηκε θετικός στον ιό μετά από ιχνηλάτιση. Ο συνεργάτης μας απομακρύνθηκε άμεσα από την εργασία του και σε πλήρη μόρφωση με τις υποδείξεις και οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών. Το κατάστημα έκλεισε άμεσα και πραγματοποιήθηκε απολύμανση. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Μαρίνα Λεμεσού με αφορμή τα τελευταία κρούσματα. Η Μαρίνα Λεμεσού υπογραμμίζει για ακόμα μία φορά ότι όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και τα σημεία συχνής επαφής της Μαρίνας απολυμαίνονται σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Επιπρόσθετα, όλο το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών τηρεί αυστηρά τη χρήση προστατευτικής μάσκας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Η επαναφορά των περιοριστικών μέτρων αποτελεί την ίστατη λύση, τονίζει ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι στα χέρια των πολιτών είναι η αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου. 4 νέα κρούσματα ανακοίνωσε σήμερα η επιδημιολογική ομάδα από σύνολο 912 εργαστηριακών διαγνώσεων. Τα 2 νέα κρούσματα αφορούν Κύπριους, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην Ολλανδία, χώρα κατηγορίας Β. Με την επιστροφή τους υποβλήθηκαν σε τεστ στο αεροδρόμιο με αρνητικό αποτέλεσμα. Αν και ασυμπτωματικοί, επανέλαβαν το τεστ ιδιωτικά με το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Το 3ο κρούσμα εντοπίστηκε μετά από παραπομπή στα ιατρία δημόσιας υγείας στο πλαίσιο προεγχειρητικού ελέγχου και το 4ο κρούσμα αφορά άτομο από την Λεμεσό που είναι επαφή του επιβεβαιωμένου κρούσματος που ανακοινώθηκε στις 23 Ιουλίου. Μάλιστα, είναι το 5ο άτομο που ιχνηλατείται από το πρώτο κρούσμα που ανακοινώθηκε στις 21 Ιουλίου.